φέτος συμπληρώνονται 12 χρόνια θεσμοθέτησης του θεσμού. Μπράβο για τον συγκεκριμένο θεσμό. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Χρυσούλα Εξάρχου, πρόεδρο του οργανισμού Quality Net Foundation. Κυρία Εξάρχου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα από Αθήνα. Να μας πείτε... Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Σας ευχαριστούμε εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να μας πείτε και να ξεκινήσουμε τι ακριβώς είναι ο θεσμός Μπράβο και ποιος είναι ο βασικός στόχος. Ο θεσμός Μπράβο είναι ένας θεσμός διαλόγου που στόχο έχει την ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Το Μπράβο βασίζεται στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν οι φορείς, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών για να κάνει περισσότερο γνωστό τι πρωτοβουλίες αναπτύσσονται στη χώρα μας, και φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο τι συμβαίνει στην περιφέρεια. Άρα η περιφέρεια Κρήτης για μας είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος, τον οποίο θέλουμε να καταγραφήσουμε. Γιατί πώς ένας οργανισμός, είτε αυτός είναι φορέας, είτε είναι επιχείρηση, μπορεί να συμμετέχει στον Μπράβο? Πρώτα με την καταγραφή της δράσης του ή της πρωτοβουλίας που υποστηρίζει ένα βιώσιμο μέλλον, και στη συνέχεια με την ανάπτυξη διαλόγου και στο τέλος με την ανάδειξη της πρωτοβουλίας του από τους ίδιους τους πολίτες. Βιώσιμη ανάπτυξη. Τι σημαίνει για την επιχείρηση, τι σημαίνει για τον πολίτη? Για την επιχείρηση σημαίνει και καλύτερη και υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία. Για τον πολίτη σίγουρα σημαίνει ποιότητα ζωής και διαφύλαξη της ποιότητας ζωής τόσο για τη δική μας τη γενιά, όσο και των επόμενων γενιών. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι ο θεσμός Μπράβο αναπτύσσει διάλογο, αναπτύσσει πρωτοβουλίες, βασιζόμενο σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Τι έχει να κερδίσει κάποιος συμμετέχοντας στον συγκεκριμένο θεσμό? Τα ωφέλη. Πρώτα-πρώτα κάνει πιο γνωστό τον οργανισμό του και τις πρωτοβουλίες του. Συναλλάσσεται καλύτερα και χτίζει καλύτερα το κοινωνικό προφίλ του. Και μην ξεχνάτε ότι στο θεσμό Μπράβο συμμετέχει και η σχολική κοινότητα, δηλαδή τα παιδιά μας, τα οποία καταγράφουν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Αλλά ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, τις οποίες καλώ της περιφέρειας Κρήτης να συμμετέχουν στο θεσμό, καταγράφοντας τις πρωτοβουλίες τους, θα συμπεριληφθούν στην ετήσια έκδοση που θα κάνουμε με αφορμή τα 5 χρόνια από την παρουσίαση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, το οποίο θα καταθέσουμε στον ΟΗΕ και θα παρουσιάζεται η νέα εικόνα της χώρας μας σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη. Μάλιστα, να αναφερθούμε λίγο σε αυτόν τον θεσμό, πώς εμπλέκεται, ποιος ο ρόλος της σχολικής κοινότητας. Έχουμε αναγνωρίσει ότι το παιδί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο καλύτερος πρεσβευτής των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, και είναι αυτό το οποίο θα υποχρεώσει και θα αφυπνήσει, θα λέγαμε, την οικογένειά του να υιοθετήσει υπεύθυνες πολιτικές. Οπότε ξεκινάμε την εκπαίδευση των παιδιών για θέματα είτε ανακύκλωσης, είτε κυκλική, είτε κλιματικής αλλαγής, οτιδήποτε αφορά τη δημιουργία σωστών προτύπων ζωής που θέλουμε να έχουν οι ενεργοί πολίτες του αύριο. Η σχολική κοινότητα λοιπόν δουλεύει όλο το χρόνο πάνω σε αυτά τα θέματα, και στο τέλος του σχολικού έτους καταθέτει είτε τις προτάσεις των ίδιων των μαθητών, είτε τα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί από τον εκπαιδευτικό στην τάξη, και δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος θεσμός. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί εκπροσωπούνται σχολεία από όλη την Ελλάδα. Και η περιφέρεια Κρήτης, πρέπει να πω, ότι έχει μια πολύ μεγάλη παρουσίαση στο θεσμό Μπράβο. Λοιπόν, κάνατε αναφορά στην περιφέρεια Κρήτης. Να εστιάσουμε και να κλείσουμε με αυτό. Περιφέρεια Κρήτης και θεσμός Μπράβο.
Η περιφέρεια Κρήτης είναι μια περιφέρεια η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις για να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτόν τον θεσμό. Ήδη σε θέμα περιφερειών και το οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε συμμετοχή από τους περισσότερους δήμους της περιφέρειάς σας και από τα σχολεία. Αυτό που θέλουμε και πιστεύουμε είναι ότι θέλουμε περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς του επιχειρηματικού κόσμου οι οποίοι υπάρχουν στην Κρήτη και που ξέρουμε ότι αναπτύσσουν πολιτικές που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις να καταγραφούν στον Μπράβο, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύσουμε σωστά τη χώρα μας στο εξωτερικό. Μάλιστα. Κυρία Εξάρχου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.